Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Είναι Πέμπτη, αλλά είναι Πέμπτη βράδυ. Είχα σκοπό να σας μιλήσω από το πρωί, αλλά προέκυψαν δουλειές τις οποίες δεν τις είχα κανονίσει και κατέληξα να είμαι στο δρόμο πολύ περισσότερες ώρες από ό,τι υπολογίζα. Οπότε πριν από λίγο γύρισα στο σπίτι. Το μόνο πράγμα το οποίο έχω να μοιραστώ μαζί σας είναι το γεγονός ότι μόλις μου τελείωσε μία από τις αγαπημένες μου ενυδατικές κρέμες, η οποία είναι αυτή εδώ, η Glam Glow Water Burst Hydrated Glow Moisturizer, η οποία είναι πάρα πολύ ενυδατική και τη χρησιμοποιώ σαν κρέμα ημέρα στους τελευταίους μήνες και ήταν πραγματικά φοβερά ενυδατική. Θα την πρότεινα μόνο για επιδερμίδες οι οποίες η Μόιρα κάνει επίθεση στα παπούτσια μου, γιατί μόλις γύρισα απ' έξω, οπότε αποφάσισε να τα δαγκώσει και να παίξει μαζί τους. Λοιπόν, είναι μία κρέμα ενυδατική, η οποία όμως θεωρώ ότι είναι κατάλληλη κυρίως για ξηρές επιδερμίδες και όχι τόσο λιπαρές. Τη βάζεις στο δέρμα σου και αμέσως γίνεται έτσι σαν νερό που απλώνεται στο δέρμα σου. Πάρα πολύ λίγη ποσότητα χρειάζεσαι. Και κάνει φοβερή δουλειά, την ενυδατώνει πάρα πολύ βαθιά την επιδερμίδα και γενικά εμένα με βόλεψε πάρα πολύ. Ειδικά τους μήνες που ήμουνα πάρα πολύ ξηρή. Μυρίζει εντωμεταξύ πάρα πολύ ωραία. Επειδή ακριβώς λοιπόν χρειάζεται πάρα πολύ λίγη ποσότητα για να βάλετε στο δέρμα σας και ενυδατώνει σε υπερβολικά καλό βαθμό, μου πήρε πάρα πολύ καιρό να την τελειώσω. Είναι μια κρέμα που σίγουρα με βοήθησε πάρα πολύ με το δέρμα μου και σίγουρα θα επέλεγα να ξαναπάρω στο μέλλον. Δυστυχώς τελείωσε. Τώρα λοιπόν βρήκα στα πράγματά μου την επόμενη κρέμα, την ενυδατική που θα δοκιμάσω και είναι η Origins Plantscription SPF 25 Power Anti-Aging Oil Free Cream. Και από μέσα είναι έτσι. Λιγότερο εντυπωσιακή. Λοιπόν, θα την ανοίξω τώρα για να τη μυρίσω, γιατί δεν την έχω ανοίξει ακόμα. Για να μην ειλικρινείς, δεν μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά της. Η προηγούμενη που είχα από την συγκεκριμένη εταιρεία ήταν με πορτοκάλι και μυρίζει πολύ ωραία, αν και δεν με είχε βολέψει. Η συγκεκριμένη μυρίζει λίγο έτσι πιο λουλουδένια. Είναι 50ml, ελπίζω να με βολέψει, γιατί πραγματικά είμαι λιγάκι περίεργη με τις κρέμες μου και ό,τι προϊόν γενικά έχει πάρα πολύ έντονο άρωμα, είτε προϊόν για τα μαλλιά, είτε προϊόν για το δέρμα, δυστυχώς το απορρίπτω από την αρχή και μόνο από τη μυρωδιά. Δηλαδή έχω παρατηρήσει ότι τα προϊόντα τα οποία έχουν τόσο έντονο άρωμα, συνήθως δεν λειτουργούν καλά για μένα, δεν λειτουργούν καλά ούτε στην επιδερμίδα μου, ούτε στο μαλλί μου. Της Glam Glow της βρίσκεται στα Sephora. Την προτείνω 100% σε άτομα που έχουν αφυτετωμένη επιδερμίδα, ξηρή επιδερμίδα, ακόμα και μεικτή επιδερμίδα, δηλαδή κανονική προς ξηρή. Εικάζω ότι αν είστε πολύ λιπαροί δεν θα την αγαπήσετε και γι' αυτό σας λέω ότι δεν θεωρώ ότι κάνει για λιπαρά δέρματα. Αυτά λοιπόν. Νομίζω ότι για σήμερα και ας μη σας μίλησα πάρα πολύ, θα σας αφήσω εδώ πέρα και θα τα ξαναπούμε αύριο. Λοιπόν, μόλις τελείωσα τον τέταρτο κύκλο του The Bold Type, ο οποίος
είναι ο τελευταίος που έχει βγει μέχρι τώρα. Ξέρω ότι θα βγουν άλλα 6 τελευταία επεισόδια για τον 5ο κύκλο. Κανονικά, από ό,τι διάβασα, η 4η σεζόν ήταν να συνεχιστεί και να έχει και άλλα επεισόδια, ίσως αυτά τα 6 επεισόδια που θα δούμε στον 5ο κύκλο. Αλλά δυστυχώς λόγω COVID σταματήσανε νωρίτερα τα γυρίσματα, όπως έγινε με διάφορες άλλες σειρές. Σας μίλησα για αυτήν εδώ τη σειρά 2 με 3 vlog πιο πίσω. Ομολογώ ότι μου άρεσε πολύ περισσότερο από ό,τι στην αρχή. Νομίζω ότι από το 2ο κύκλο γίνεται ακόμα καλύτερη και σας την προτείνω να τη δείτε και εσείς. Για όσους έχουν Netflix, την έχει στο Netflix. Σήμερα ήμουν λίγο χαμένη, αλλά όπως είδατε πήγαμε βουλτούλα το μεσημέρι. Βασικά σήμερα είχα κάποιες δουλειές και είχα και κάποια ραντεβού. Τα δύο από τα ραντεβού που είχα ακυρώθηκαν, βασικά αναβλήθηκαν. Οπότε αυτό μου έδωσε την ευκαιρία σήμερα που ψιλοάδειασε το πρόγραμμά μου να βγω και πάλι το μεσημέρι και να πάω για περπάτημα. Είπαμε έτσι για αλλαγή να μην πάμε μόνο οι δυο μας, πήραμε μαζί μας και μία φίλη μου. Οπότε πήγαμε και κάναμε τη γνωστή μας περίπου διαδρομή, αλλά λίγο μεγαλύτερη. Λίγο την πήγαμε έτσι παραλιακά. Πήγαμε και από το ναυτικό όμιλο, περάσαμε από εκεί πέρα και μετά ξαναπήγαμε πάλι από το Κόδρα, γιατί δεν τα έχει δει αυτά τα μέρη. Οπότε θέλαμε να τις τα δείξουμε, να προπατήσουμε, να δει τι όμορφη που είναι η διαδρομή. Και περάσαμε έτσι πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε και ένα καφεδάκι στο χέρι αυτή τη φορά και το πήγαμε έτσι λίγο πιο χαλαρά. Δεν τρέξαμε κλπ. Ήμασταν έτσι λίγο πιο χαλαρά, αλλά περπατήσαμε. Κάναμε σίγουρα 7-8 χιλιόμετρα πάλι. Γενικά ήταν έτσι πάρα πολύ ωραία. Είχαμε και το ραντεβού της Μόιρας το μεσημέρι που το πήγε αρκετά καλό και πάλι. Και μετά μόλις γυρίσαμε, έκανα να φάμε. Θέλω να κάνω χαρίδα μακαρονάδα από χθες, αλλά χθες με τις δουλειές που προέκυψαν δεν καταφέραμε να φάμε στο σπίτι. Οπότε την έκανα σήμερα. Βγήκε πάρα πολύ ωραία. Για όσους δεν έχουν δει το βίντεο που σας είχα δείξει τη συνταγή, θα σας βάλω το link να περνάει αυτή τη στιγμή από εδώ πέρα πάνω και θα σας βάλω και το στο κουτί της περιγραφής το link για το What I Did Day εκείνο, να πάτε να δείτε τη συνταγή. Φάγαμε, είδαμε μια σειρά. Έκανα το μπανάκι μου, το μαλλί μου το βλέπετε ακόμα δεν έχει στεγνώσει πλήρως. Είπα να κάνω ένα διάλειμμα και να μην το πολύ στεγνώσω. Οπότε θα στεγνώσει και θα έχει λίγο περισσότερο όγκο και θα έχει το φυσικό του σπάσιμο. Και κάπως έτσι θα σας αφήσω για σήμερα. Αύριο ελπίζω ότι θα τα πούμε λίγο περισσότερο. Πάω εγώ για ύπνο να ξαπλώσω, γιατί αύριο έχω και πάλι κάποιες εξωτερικές δουλειές. Καλό βράδυ, θα ξαναμιλήσουμε αύριο. Τα φιλιά μου, bye! Σαββάτου και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε από το σπίτι, μιας και επιτέλους μπορούμε να κάνουμε κανονική διαδημοτική μετακίνηση και έχουμε κάποιες πρωινές δουλίτσες. Οπότε ετοιμάστηκα, αντίθηκα, βαφτικά και ξεκινάμε. Γυρίσει λοιπόν στο σπίτι. Είναι η τρίτη συνεχόμενη μέρα που δεν έχω κάτσει σχεδόν καθόλου. Όλο κάτι κάνουμε αυτές τις μέρες
και δυστυχώς αυτά που κάνουμε δεν είναι πράγματα τα οποία μπορώ να σας τα γυρίσω σε vlog. Γυρίσαμε πριν καμιά ώρα στο σπίτι και μιλούσα λιγάκι τώρα με την φίλη μου και την κουμότρια μου στο τηλέφωνο. Μάλλον θα πάρω βαφές και θα τα βάψω μόνη μου αυτή τη φορά. Μου έχει κατέβει λιγάκι η ρίζα, αλλά όχι σε τραγικό βαθμό. Φανταστείτε πως τα βάψα πριν πόσο, 1-1,5 μήνα και έχει κατέβει μόνο τόσο. Αλλά θέλω να κλείσουμε ένα ραντεβού για να τα κόψουμε κιόλας. Οπότε μ' αρέσει αυτό το χρώμα που έχω αυτή τη στιγμή. Θα κάνω ένα τύπου ρεφλέ μόνη μου. Ίσως θα στο γυρίσω και σε vlog όταν το κάνω. Αν και μάλλον θα είναι σε φάση παίρνω τη βαφή και τη βάζω στα μαλλιά μου. Όπως τότε που προσπάθησα να τα βάψω ελαφρώς μοβ με εκείνο το χρώμα σαμπουάν που είχα αγοράσει. Θα σας βάλω το βίντεο από κάτω και να βγαίνει και το πάνω να το τσεκάρετε όσοι θέλετε. Δεν είχε βγει μοβ σε καμία περίπτωση, αλλά μου είχε δώσει ιδέα. Και τότε ήταν που είχα αποφασίσει να αλλάξω το χρώμα των μαλλιών μου και σιγά σιγά το είχα κάνει όμπρε, χάλκινο και μετά βιολετή. Και ύστερα το έκανα όλο βιολετή και το είχαμε σκουρίνι. Αλλά το κράτησα 2 χρόνια και το βαρέθηκα και ξαναγυρίσαμε στο αγαπημένο μου, λατρεμένο μου χάλκινο. Έχω εδώ έναν καφέ, τον οποίο τον έκανα το πρωί και δεν τον είχα ολοκληρώσει. Οπότε είναι βράδυ και εγώ πίνω ακόμα καφέ. Αλλά θα κάνουμε να τσιμπήσουμε κιόλας, γιατί το μεσημέρι δεν φάγαμε και πάρα πολύ. Θα κάνω μερικά μπιφτεκάκια τώρα και σαλατούλα και θα φάμε αυτά. Και αυτό θα είναι το γεύμα μας και λογικά θα δούμε και X-Files. Παιδιά, δεν σας έχω γυρίσει αυτές τις μέρες πάρα πολλά πράγματα, νιώθω λίγο τύψεις, αλλά δυστυχώς προκύψανε πολλές δουλειές που δεν γινόταν να έχω την κάμερα μαζί μου, οπότε ήθελα εντωμεταξύ, ντύθηκα όμορφα σήμερα και ήθελα να σας βγάλω και φωτογραφίες, outfit photos και να ανεβάσω στο blog. Εντωμεταξύ σας έχω βγάλει άλλο ένα outfit το οποίο είναι να ανέβει στο blog και ακόμα δεν έχω προλάβει να το επεξεργαστώ και να σας το ανεβάσω. Αυτό θα ήταν το δεύτερο και είπα άντε σιγά σιγά να παίρνουμε φόρα και να βγάλουμε και άλλα outfits και ήταν ωραίο το σημερινό look, αλλά όσο το είδατε στα πλάνα που σας έδειξα στον καθρέφτη, γιατί κατά τα άλλα δεν πρόλαβα να το τραβήξω ούτε με τη vlogging κάμερα. Για πότε πέρασε η μέρα, για πότε έπεσε ο ήλιος, ούτε που το κατάλαβα. Λοιπόν, η σαλάτα ήταν τέλεια, ό,τι ακριβώς χρειαζόμουν. Άσε πάρα πολύ και ίσως που έκανα, ήταν λίγο τύπου honey mustard. Και έκανα εντωμεταξύ και τον ντεμακιγιάζ μου. Μου τελείωσε και το διβασικό μου, το μισελέρ. Ένα διβασικό το οποίο έχω αγοράσει πάρα πολλές φορές από την πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα. Σε γενικές γραμμές αυτό μου φάνηκε αρκετά ικανοποιητικό σαν προϊόν ντεμακιγιάζ. Απλά τώρα τελευταία ένιωθα ότι μου ξηραίνει την επιδερμίδα και θέλησα να δοκιμάσω και κάτι άλλο, μιας και είναι ένα προϊόν το οποίο το χρησιμοποιώ ήδη πάρα πολλά χρόνια. Οπότε λέω γιατί όχι, ας κάνω μια έρευνα να δω αν υπάρχει κάποιο καλύτερο από αυτό σε μια εξίσου καλή τιμή. Έκανα λοιπόν το ντεμακιγιάζ μου και με αυτό εδώ πέρα το προϊόν και το τελείωσα και συνέχισα με το φόρεο και το καθαριστικό μου, όπως κάνω κάθε βράδυ, έτσι κι αλλιώς φοράω δεν φοράω μακιγιάζ. Έχω βάλει λοιπόν και τις κρέμες μου και είμαι έτοιμη να πέσω για ύπνο. 2 προϊόντα που μου τελείωσαν μέσα σε ένα βίντεο δεν είναι κάτι το οποίο σας συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, να σας τελειώνουν όλα τα προϊόντα μαζί και να πρέπει να αγοράσετε πολλά προϊόντα μαζί. Και σίγουρα μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα βγουν και άλλα πραγματάκια τα οποία θα τελειώσουν. Είμαι βέβαιη, γιατί πραγματικά κάθε φορά συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Με το που τελειώνει ένα προϊόν, αυτομάτως, εκεί που δεν είχες τελειωμένα προϊόντα για πάρα πολύ καιρό, τελειώνουν και άλλα προϊόντα μαζί του. Αυτά λοιπόν, σας φιλώ για σήμερα. Καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I
Καλησπέρα σας, τι κάνετε, είναι Κυριακή και από το πρωί που ξύπνησα καταπιάστηκα με τις δουλειές του σπιτιού. Καθαρίζουμε εξονυχιστικά το σπίτι πάρα πολύ καλά, που είχαμε έτσι και λίγο παραπάνω χρόνο. Οπότε τώρα έχει πιάσει απόγευμα, έχει πάει 5 η ώρα μέχρι να τελειώσω όλα όσα ήθελα. Και τώρα λίγο πριν καθαρεύσω θα πάω να μαγειρέψω να φάμε. Ευτυχώς σήμερα θα φάμε κάτι πολύ 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 απλό, που το φάγαμε και πριν κάνα 2 εβδομάδες πάλι, νομίζω, δεν νομίζω ότι ήταν την προηγούμενη. Θα φάμε τραχανάκι πάλι, γιατί σήμερα δείχνει ότι θα έχει βροχή, οπότε λέω ωραιότατη ευκαιρία να φτιάξω κάτι χωρίς κρέας, κάτι έτσι σε σούπα πάλι. Και έτσι θα πάω να φτιάξω τώρα τραχανά και να φάμε. Εν τω μεταξύ δεν έχει βρέξει ακόμα, αλλά το πάει λιγάκι προς τα εκεί. Αν και το πρωί που ξυπνήσαμε ήταν πολύ ωραίος ο καιρός και πάνε συνεχιστεί έτσι και έχουμε το κουράγιο μετά από τις δουλειές να πάμε καμιά βόλτα, περπατώντας εννοώ. Αλλά δεν το βλέπω να συνεχίζει έτσι. Πάω λοιπόν τώρα να μαγειρέψω, γιατί πεινάω απίστευτα πολύ. Δεν έχω πιει και καφέ, απορώ που τη βρήκα τόση ενέργεια να κάνω τόσες δουλειές στο σπίτι. Αλλά τουλάχιστον τώρα είναι πεντακάθαρο και μπορούμε να καθίσουμε να φάμε και να δούμε σειρά με την ησυχία μας. Αξίζουμε 100% μετά από όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε να καθαρίσουμε το σπίτι. Εν τω μεταξύ έχει μείνει και αυτό εδώ από τα 2 τσουρέκια που σας είχα δείξει από τα σιροπιαστά Ανατολή στην Περαιά. Όσοι δεν είδατε το προηγούμενο βίντεο, να σας πω ότι για τους Θεσσαλονικείς ή όσους μένουν στα περίχωρα και μπορούν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη να παραλάβουν το δώρο τους σε περίπτωση που κερδίσουν, τρέχει ένας διαγωνισμός στο Instagram, όπου σε συνεργασία με τα σιροπιαστά Ανατολή σας δίνουμε δώρο τσουρέκια και σιροπιαστά. Θα δείτε εκεί πέρα αναλυτικά το ποιος κερδίζει τι. Αλλά να σας πω έτσι χοντρικά ότι έχουμε 3 νικητές και έχετε άλλη μια εβδομάδα περίπου να πάρετε μέρος. Οπότε όσοι έχετε Instagram και θέλετε να πάρετε μέρος, πηγαίνετε και τσεκάρετε το διαγωνισμό. Θα σας αφήσω το link κάτω από το βίντεο στο κουτί της περιγραφής. Πολύ ωραίο πάντως, ειδικά για όσους λατρεύουν τα πολύ γλυκά γλυκά. Έχει καταπληκτική επικάλυψη λευκή σοκολάτας και έχει πάνω μπισκοτάκια Oreo το συγκεκριμένο. Το άλλο έχει επικάλυψη Bueno και είναι απλά θεϊκό. Και έχουν και τα δύο μέσα γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Και αν παρατηρήσετε, είναι και σιροπιασμένο, γιατί μιλάμε για τα σιροπιαστά Ανατολή. Εννοείται ότι θα ήταν σιροπιασμένο. Οπότε αν είστε γλυκατζίδες, να πάτε να πάρετε να δοκιμάσετε, είτε κερδίσετε το διαγωνισμό είτε όχι. Είναι στην Περαιά τα παιδιά και κάνουν καταπληκτική δουλειά. Όπως καταλαβαίνετε, μετά το καθάρισμα του σπιτιού και το μεσημεριανό μας, εγώ άραξα μπροστά στην TV. Αυτή η σειρά, στο Riverdale αναφέρομαι αυτή τη φορά, πάει από το κακό στο χειρότερο. Ήταν λίγο περίεργη από την αρχή, αλλά τουλάχιστον στην αρχή είχε λίγο έτσι ενδιαφέρον.
κάπου στο ενδιάμεσο το έχει χάσει. Ειλικρινά δεν ξέρω γιατί συνεχίζω και το βλέπω. Είναι λες και τα επεισόδια είναι εντελώς random, δεν βγάζουν πολύ νόημα. Αλλά τέλος πάντων την άρχισα, οπότε λέω είναι πιο ανάλαφρη και ευχάριστη από κάποιες άλλες σειρές που είναι έτσι λίγο πιο βαριές. Οπότε το βλέπω για να περάσει πιο ευχάριστα η ώρα. Αυτά λοιπόν, θα σας αφήσω κάπου εδώ για σήμερα. Μ' αρέσει αυτό το λίγο διαλυματάκι που κάνουμε από τα κυριακάτικα βίντεο, γιατί μου αφήνει περισσότερο χρόνο να κάνω πράγματα είτε για εμένα είτε για το σπίτι. Όπως τώρα, ας πούμε, που κάθισα και καθάρισα λίγο καλύτερα το σπίτι. Μέσα στο Σαββατοκύριακο έκανα κάποιες δουλειές. Έκανα κάποια πραγματάκια τέλος πάντων, τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσα να τα κάνω, γιατί θα έπρεπε να είμαι μέσα και να κάνω γυρίσματα, editing κλπ. Αλλά θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή. Σίγουρα σας είπα θα έχει ένα βιντεάκι κυριακάτικο σε 2 εβδομάδες από τώρα και είναι στα σχέδιά μου να γυρίσω άλλο ένα το οποίο θα ανέβει ακριβώς πριν από το Πάσχα. Και μετά εννοείται ότι δεν θα ανέβει βίντεο την Κυριακή του Πάσχα. Θα δούμε για την επόμενη, γιατί δεν είναι επόμενη Κυριακή του Πάσχα. Θα σας κρατάω ενήμερους. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα ούτε την επόμενη Κυριακή από αυτήν θα ανέβει κυριακάτικο. Και θα πάμε κατευθείαν στις 2 εβδομάδες πριν από το Πάσχα, όπου εκεί θα ανέβουν 2 συνεχόμενες συνταγές. Αυτά λοιπόν, θα σας αφήσω κάπου εδώ. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη με ένα νέο vlog. Μέχρι τότε να είστε καλά. Φιλιά πολλά από μένα. Bye!